Αυτό είναι το Econia W3 της Acer, το πρώτο στην ουσία tablet που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα αγορά, κάτω από 10 ίντσες και τρέχει Windows 8 και μελλοντικά βέβαια τα Windows 8.1. Το συγκεκριμένο tablet διακρίνεται πρώτα απ' όλα για την τιμή του, θα κυκλοφορήσει με $349 και με 80 επιπλέον δολάρια θα υπάρχει αυτό το keyboard, το οποίο δουλεύει με μπαταρίες αλκαλικές, δύο μικρές, και στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε πίσω άμα θέλουμε το tablet για πιο εύκολη μεταφορά. Ας το βγάλουμε και το τοποθετώντας το έτσι να κάνουμε πολύ πιο εύκολα την δουλειά μας, την παραγωγική. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και η Microsoft, αφού έχει ανακοινώσει ότι όλα τα tablets με Intel επεξεργαστή, όπως το συγκεκριμένο, θα διαθέτουν δωρεάν την έκδοση του Office 2013 Home and Student Edition. Τώρα δεν ξέρω εδώ αν υπάρχει, για να δούμε. Δεν υπάρχει ακόμα. Πάντως, είναι δεδομένο ότι όλα αυτά τα μικρά tablets που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά με Windows 8 θα έχουν το Office 2013 προεγκατεστημένο. Το συγκεκριμένο να δούμε ακόμα, όπως είπαμε, έχει επεξεργαστεί Intel Atom της γενιάς Clover Trail στο 1,8 GHz με 2 GB μνήμη, 32 GB ιστορικός χώρος, 2 MP μάλλον η μπροστινή κάμερα, υπάρχει και στο πίσω μέρος μια δεύτερη κάμερα. Εδώ οι θύρες, να τις δούμε, για τα ακουστικά βέβαια, αλλά και εδώ πάνω υπάρχει για microSD κάρτα και στην άλλη άκρη microUSB και microHDMI. Η αυτονομία, όπως αναφέρει η Acer, φτάνει τις 8 ώρες και η οθόνη έχει ανάλυση 1280x800. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας μαγεύει η οθόνη, είναι λίγο, μπορούμε να πούμε, ξεβαμένα τα χρώματα. Μάλλον δεν είναι βέβαια της ποιότητας που έχουμε συνηθίσει σε πολύ πιο ακριβές λύσεις, είναι αλήθεια. Πάντως, το form factor αυτό, μάλλον αυτές τις μικρές tablet συσκευές με Windows 8, φαίνονται αρκετά όμορφες και με το μέτρο UI, το μοντέρνο μάλλον περιβάλλον των Windows 8, έχουν σίγουρα αρκετά να προσφέρουν με βάση βέβαια και τις εφαρμογές που κυκλοφορούν. Αλλά όπως είπαμε, και με το Office μόνο που έχετε προεγκατεστημένο το tablet και με το πληκτρολόγιο βέβαια, μπορούμε να κάνουμε παραγωγική δουλειά. Απλά η πρώτη μας εντύπωση είναι ότι αυτό, ότι τα χρώματα, γενικά η οθόνη δεν εντυπωσιάζει, είναι βέβαια HD ανάλυση. Εδώ το βλέπουμε και στο desktop. Τώρα είναι δύσκολο βέβαια να πατήσουμε. Τέλος πάντων, η χρήση, κύρια χρήση των tablet αυτών είναι το μοντέρνο περιβάλλον και όχι το desktop, αλλά βέβαια με ένα αποδίκη όλα αλλάζουν. Αυτό είναι το Acer Iconia W3. Όπως είπαμε, θα κυκλοφορεί ήδη στην αγορά με τιμή $349 και με 429 μαζί με το πληκτρολόγιο αυτό.